γνωρίζουμε ότι το διαδίκτυο είναι και ένας τρόπος για να περάσει η ώρα ευχάριστα, να ενημερωθούμε, να μάθουμε και να αποκομίσουμε γνώσεις. Όμως, πέρα από τη γοητεία που κρύβει και κινδύνους, στους οποίους πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Αυτό το οποίο χρειάζεται όμως είναι και μια διαφάνεια και μια αμεσότητα και μια ειλικρίνεια απέναντι σε όλα αυτά τα οποία απασχολούν τους γονείς, απασχολούν όμως και τα παιδιά. Μια μεταξύ τους επικοινωνία. Αυτά και άλλα πολλά θα συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Διάδρασης, με τον Σταύρο Θεοδωρακόπουλο, ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού που, αν μη τι άλλο, προτάσει αυτή την αναγκαιότητα της πρόληψης και βεβαίως των τρόπων μέσα από τους οποίους μπορεί το διαδίκτυο να γίνει ένα χρήσιμο εργαλείο χωρίς να πέφτουμε στις παγίδες του. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλό μεσημέρι και χαιρετισμούς σε όλη μας την ωραία την Κρήτη. Ανταποδίδουμε τις ευχές και τους χαιρετισμούς και νομίζω ότι αυτό το θέμα το οποίο συζητάμε τώρα, επίτρεψέ μου τον Νικό Σταύρο, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλο τον κόσμο και βεβαίως είναι μέσα στις ανησυχίες αυτές, τις οποίες εντοπίζουμε και από τους γονείς. Πάμε λίγο να δούμε πόσο γοητευτικό και συνάμα, πόσο πιθανώς επικίνδυνο μπορεί να καταστεί το διαδίκτυο και το σερβάρισμα, η πλοήγηση άνευ ορίων και ελέγχων. Το τοποθετείς πολύ ωραία, διότι εμείς δεν μιλάμε για, δεν δαιμονοποιούμε την τεχνολογία, όπως είπαμε, μιλάμε για όρια, μιλάμε για ορθολογική χρήση. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε και εμάς τους ίδιους, τους γονείς, αλλά και τα παιδιά μας, πώς θα είναι αυτή η ορθολογική χρήση. Mm-hmm. Βέβαια, τώρα με το φαινόμενο που ζούμε το τελευταίο καιρό, που έχουμε εγκλειστεί όλοι στο σπίτι, είναι μια αναγκαία συνθήκη, ένα αναγκαίο κακό θα λέγαμε. Οπότε το όριο θα είναι πιο χρήσιμο και πιο ωφέλιμο και ίσως πιο αναγκαίο από ποτέ. Χρονικά όμως, αλλά και με άλλες διαστάσεις και κοινωνικά, είναι και μια συγκυρία προκλήσεων απανωτών οι οποίες προκύπτουν. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε σε συγκεκριμένη περίοδο, η παγίδα μάλλον, να μην πέσουμε, είναι η εξής. Δεν μιλάμε ότι γίνεται κάτι, ένα φαινόμενο, έτσι, αυτός ο εγκλεισμός δεν είναι ούτε για δύο μέρες ούτε για ένα τριήμερο, οπότε να ξεφύγουμε και λίγο από τα όρια μας δεν πειράζει. Μιλάμε, έχουμε κλείσει ένα μήνα, 40 μέρες και πηγαίνουμε για περισσότερο. Άρα πρέπει να δομήσουμε ένα πρόγραμμα καθημερινότητας έτσι ώστε να δώσουμε άλλες διεξόδους στα παιδιά μας από το να είναι όλη την ώρα ενασχολημένοι, όχι μόνο με το ίντερνετ, αλλά μιλάμε για όλα τα ηλεκτρονικά μέσα. Mm-hmm. Γιατί μπορεί ένα παιδί να παίρνει το κινητό της μαμάς ή του μπαμπά και να παίζει ένα παιχνίδι, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το ίντερνετ. Άρα μιλάμε για έναν εθισμό πλέον στις οθόνες. Έτσι. Επέτρεψέ μου να πω τρία σημαντικά σημάδια που πρέπει να έχουν υπόψη όχι μόνο οι γονείς, αλλά και εμείς και τα παιδιά τα ίδια, έτσι ώστε να καταλάβουμε είμαστε στην επικίνδυνη περιοχή. Mm-hmm. Λοιπόν, τρία είναι τα σημάδια. Το ένα είναι η απώλεια, όχι θα το πω απώλεια, μάλλον η τροποποίηση στις ώρες και το τρόπο που κοιμόμαστε. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε ότι μπορούμε να κοιμόμαστε λιγότερες ώρες μόνο και μόνο για να παίξουμε κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι. Άρα διαταράσσεται αυτός ο χρόνος τον οποίο, και βεβαίως και η ποιότητα του ύπνου, φαντάζομαι. Ακριβώς. Και η ποιότητα, αλλά και η ποσότητα, ας πούμε, του ύπνου. Το δεύτερο είναι οι διατροφικές συνήθειές μας. Αν διαταράσσονται είτε υπέρ, είτε προς τα πάνω, είτε προς τα κάτω. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικό. Και το τρίτο είναι η προσωπική μας, έτσι, να το πούμε, εμφάνιση. Αν την παραμελούμε ή όχι. Αν βλέπουν αυτά τα τρία πράγματα οι γονείς ότι έχουν οξυνθεί, τότε άμεσα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν ειδικό. Και φαντάζομαι ότι αυτό θα παίζει ρόλο και με την διάρκεια αυτής της εμφάνισης των συμπτωμάτων, αυτών που μόλις επεσήμανες. Όχι μία μέρα να είναι το παιδί έτσι, θέλει χρόνο. Σε βρίσκω διαβασμένη. Αυτό το ιδανική περίοδος για να πούμε ότι παρατηρούμε την συγκεκριμένη εξάρτηση είναι πάνω από τους 6 μήνες. Παρ' όλα αυτά, επειδή ζούμε ιδιαίτερες συνθήκες το τελευταίο καιρό, ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες, καλό είναι να πάρουμε τη γνώμη ενός ειδικού. Ασφαλώς. Αναφορικά τώρα με το δικό σας κομμάτι, εντόπισα και κάποια hashtag και κάποιες προκλήσεις, τα λεγόμενα challenges, που από ό,τι φαίνεται έχει μπει για τα καλά αυτή η ορολογία και αυτός ο τρόπος επικοινωνίας με διαφορετικές πτυχές και τελικά χρειές που δίδονται. Όμως προκάλεσε και εμένα να το μοιραστώ με τον κόσμο, το σβήσε την οθόνη. Για πας μας λίγο, τι ακριβώς είναι αυτό? Οπότε σου κάνω για μια δημόσια έτσι πρόκληση, πρόσκληση θα το έλεγα, για να συμμετέχεις και εσύ στο challenge μας. Επειδή είπαμε ότι μιλάμε για ορθολογική χρήση, είπαμε το εξής. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε υπέρ μας αυτή την περίοδο.
Και είμαστε μια εποχή, καλώς ή κακώς, αυτών των περίεργων και περίεργων challenge. Άρα αυτό που λέμε, προκαλούμε τον κόσμο ο οποίος είναι με το κινητό στο χέρι να κλείσει για 3 ώρες την οθόνη του, όλες τις οθόνες, σημαντικό, και να κάνει μια δραστηριότητα. Ό,τι τον εκφράζει το καθένα. Ο ένας μπορεί να μαγειρεύσει, ο άλλος μπορεί να διαβάσει, ο άλλος να κάνει γυμναστική. Οτιδήποτε έχει να κάνει με μια ενασχόληση ηλεκτρονικών μέσων. Και να τη βγάλει μια φωτογραφία και να τη μοιραστεί μαζί μας. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο υπάρχει μια διάδραση μεταξύ μας, έτσι, και συμμετέχουμε όλοι σε όλο αυτό και δίνουμε ο ένας στον άλλον παραδείγματα. Δεν είμαστε εμείς κακοί δάσκαλοι και λέμε κάνε αυτό, αλλά συμμετέχουμε όλοι σε αυτή την ενέργεια. Οπότε περιμένω σύντομα και τη δικιά σου έτσι, δραστηριότητα, Ιωάννα, για να δούμε τι θα πούμε στον κόσμο. Θα φροντίσω κι εγώ να απαντήσω σε αυτό το κάλεσμα, σε αυτή την πρόκληση. Όμως εξορισμού είπες διάδραση. Διάδραση εξορισμού είναι όντως, και πόσο εύστοχο και πόσο έντονα αποδίδεται και ουσιωδώς αυτός ο στόχος, φαντάζομαι, από την πρώτη κιόλας στιγμή της δημιουργίας αυτής της ομάδας, αυτές τις οικογένειες, γιατί νομίζω ότι έτσι είναι το σωστό να το θέσουμε και όχι απλά ως ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού. Γιατί έχετε στόχους, έχετε μέλη τα οποία διαρκώς μεγαλώνουν. Και θέλω να μου πεις, πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα, πόσο ποιοτικά καλύτερα, βελτιωτικά κυμαίνονται, γιατί είμαστε και μια εκπομπή που δεν θέλουμε να κινδυνολογούμε, ούτε να δαιμονοποιούμε και απολυτοποιώντας να μεταφέρουμε τα πράγματα, όμως ταυτόχρονα να δίδουμε και πτυχές αισιοδοξίας, διότι δεν γίνεται να υπάρχει μόνο αρνητικό πρόσημο σε όλα, σωστά? Ισχύει. Μιλάμε μόνο θετικά και αλλιώς εμείς σκεφτόμαστε συστηματικά και ανθρωποκεντρικά. Όπως είπες και πριν με το παράδειγμα του καθηγητή του κ. Τσιόρδα, αυτό ισχύει στην επιστημονική κοινότητα, ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή, άρα πρέπει να την βλέπουμε ξεχωριστά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που σαν οργανισμός έτσι αναπτυσσόμαστε τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο και βλέπουμε μόνο και τα θετικά σημεία του διαδικτύου ή των ηλεκτρονικών μέσων. Θέλω να σου πω ότι πηγαίνουμε σε πάρα πολλά σχολεία ή σε σχολές γονέων ή διάφορα σεμινάρια και μιλάμε με τους γονείς και προτείνουμε τρόπους και στα ίδια τα παιδιά πώς να παίζουν ή πώς να ασχολούνται με το διαδίκτυο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις μέρες μας ένα παιδί που δεν ασχολείται με το διαδίκτυο θεωρείται στο δυτικό κόσμο ανασφάβητο. Άρα, δεν, όπως είπα και πριν, δεν δαιμονοποιούμε τεχνολογία, αλλά μιλάμε για ορθολογική χρήση. Πολλές φορές, επειδή δυσκολευόμαστε εμείς οι γονείς να βάλουμε τα όρια στα παιδιά μας, και η λέξη όρια είναι δύσκολη, γι' αυτό υπάρχουν και ειδικοί που μπορούν να μας βοηθήσουν. Επίσης, θα χρησιμοποιήσω λίγο και το τηλεοπτικό χρόνο. Θέλω να σου πω ότι έχουμε φτιάξει και μια τηλεφωνική γραμμή αυτή την περίοδο που μπορούμε να βοηθήσουμε όποιον έχει έτσι ανάγκη, επειδή ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και δεν μπορεί να διαχειριστεί. Είναι εντελώς δωρεάν. Είναι το 5757050. Που συνάδελφοι κοινωνική λειτουργία, ψυχολόγοι και παιδοψυχίατροι και ψυχίατροι μας συστήνουν και μας δίνουν κάποιες κατευθύνσεις για να ομαλοποιηθεί καλύτερα η καθημερινότητά μας. Μάλιστα, χαίρομαι πολύ που το επισημαίνουμε αυτό και το συμπεριλαμβάνουμε μέσα στην εκπομπή μας. Και βεβαίως τις ημέρες αυτές βλέπουμε ότι όχι μόνο εκείνες οι περιπτώσεις που πιθανώς και προγενέστερα να είχαν αυτά τα συμπτώματα, αυτά τα δείγματα, αυτά τα σημεία γραφής, ότι κάτι υπάρχει που πρέπει να δουλευτεί σωστά. Βλέπουμε ότι πολλοί κόσμος όμως και όλες οι ηλικίες έχουν αυτά τα σκαμπανεβάσματα και αυτή την ανάγκη να στραφούν και να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο, διότι είναι και μια πηγή ανακούφισης και ικανοποίησης, αλλά και βεβαίως πρόσληψης πληροφοριών και ενημέρωσης. Σωστά το επισημαίνεις. Όπως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αν δεν υπήρχε αυτή η εφαρμογή που θα μας επέτρεπε από την Αθήνα που βρίσκομαι τώρα αυτή τη στιγμή που είναι τα γραφεία μας, δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε με τους φίλους μας και τις συνειδητοποίησεις από την Κρήτη. Οπότε μιλάμε για ορθολογική χρήση των νέων τεχνολογιών. Και αυτό είναι το σημαντικό. Αρκεί να υπάρχει μέτρο και όριο. Και βεβαίως εκείνο το κουμπάκι, εκείνη η δικλίδα του, κάτι δεν πάει καλά. Και να απευθυνθώ στους ειδικούς. Μάλιστα, θέλω να σου πω ότι θα χαρώ πολύ και το προσεχές διάστημα πρώτα ο Θεός στο εγγύς μέλλον να τα ξαναπούμε. Γιατί όλα αυτά είναι αυτά τα θέματα με τα οποία καταπιάνεστε, είναι σημαντικά, ευαίσθητα και ευμετάβλητα βεβαίως με πολλαπλούς τρόπους και αφορούν όλο τον κόσμο και όλες τις ηλικίες. Παιδιά, εφήβους, ενήλικες, μας αφορούν όλους. Πολύ ευχαρίστως. Μπορούμε κιόλας να το κωδικοποιήσουμε ή να το κάνουμε, να το κατηγοροποιήσουμε αναλόγως και τις ανάγκες. Θα το δείτε κι εσείς των ηλικιών. Να μιλήσουμε μια μέρα για τα παιδιά δημοτικού, μια μέρα για τα παιδιά γυμνασίου, για εμάς και τους ενήλικες. Ευχαρίστως. Υπάρχουν πολλές πληροφορίες στο διάδραση.org.
από το δανεισμό, οπότε μπορεί από εκεί ο καθένας να δει. Και περιμένουμε και το δικό σου challenge, οπότε από εκεί θα κινητοποιηθεί και ο κόσμος που μας βλέπει, έτσι να δράσει μαζί μας και να τα ξαναπούμε σύντομα. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν σύντομα και αυτό είναι υπόσχεση και δέσμευση και τηλεοπτική. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Χρόνια πολλά να ευχηθώ ξανά, με υγεία πάνω απ' όλα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, γεια χαρά.